Ο καλεσμένος μου τώρα είναι ένα άλλο ψηλό παιδί. Είναι γύρω στα 2 μέτρα, 2 κάτι, 2 παρά, 2 και 4, 2 παρά 4, δεν έχει καμία σημασία. Είναι γιατρός, σοβαρός άνθρωπος δηλαδή, είναι επιστήμονας, δεν είναι. Είναι πολιτικός, τώρα αυτό θα κρυθεί τι είναι γιατί δεν είναι το σοβαρό ή το σοβαρό, θα κρυθεί από τον ίδιο, παρότι από νεαρός, 30 κάτι χρονών, έχει γίνει και υπουργός δημόσιας τάξης. Σήμερα λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας είναι στο βράδυ. Σε κόντινα ή σε μάκρυνα, πόσο ύψος έχεις, ρε? 2 μέτρα, μια χαρά. Α, 2-0-0. 2-0-0. Και κάντζε ρόζες, είδα τα δικά μου. Μια χαρά είσαι. Είπα παιδί, ξέρεις γιατί είπα παιδί. Παιδί, κανονικά δεν μπορείς να είσαι ένα πολιτικό τώρα, ο οποίος είναι 42 ετών. Συγγνώμη που είπα πόσο είσαι. Να του λες παιδί, είναι άντρας. Αλλά εγώ είσαι από μια ζωή παιδί. Με ξέρεις τα μπασκετικά μου χρόνια. Ναι, ξέρεις τα μπασκετικά χρόνια. Δεν μπορεί, ρε, μέχρι να πεθάνω εγώ, λέγεις, είσαι ακόμα μικρό παιδί. Δεν σου λέω παιδί, δεν μπορώ. Θέλω να πω ότι Πέτρος Κωστόπουλος στις κερκίδες του ΣΕΦ, στα επίσημα ημία, αναλώνουν τα κέφια του. Ολυμπιακός Πανένος ή Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχω ακούσει μπόλικα, όχι αστεία. Δεν ακούσει κανένα καλό παιδί. Διότι αυτό που έχει χαρακτηριστικό είναι ότι έπαιζε μονίμως τσαμπουκαλέ, χτυπιώσουν, αβαριώσουν, χτύπαγε άστρο και έπεσε ένα πολύ καλό αμυντικό. Έβαλε μερικέ φορέ και είχα αρκετά, αλλά κυρίω ήσουν. Το βλέπει το έργο. Πέτρο, για να μπορέσω να παίξω σε μια ομάδα που είχα συμπαίχτη, το Φάνη, το Χριστοδούλου και τον Μπάσπαγια, α πούμε, έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω κάτι άλλο για να επιβιώσω. Ήταν η εποχή των πολύ μεγάλων ξένων παιχτών στην Ελλάδα. Ωραίο αυτό, για πες το. Ωραίο να επιβιώσω. Έντι Τζόνσον, Βόλτερ Μπέρι, Πανέσο Φασούλα, Στάρλατ, Ντομινίκ, Βράγκοβιτ, Μποντίρογκα. Άστο, ναι, άστο, ναι. Άστο. Οπότε έπρεπε να πάρει μια ειδικότητα. Και ειδικότητα εξολοθρεύεστε ένα καλό αντίπαλο, δεν είναι. Ειδικές αποστολές. Και όταν μπορούμε, τα χώνουμε κιόλας. Τι σου είναι από εκείνη την περίοδο, εσύ σταμάτησες 29 χρονών, 29,5 πόσο. Ναι, λόγω της ιατρικής. Λόγω της ιατρικής. Δηλαδή, όσο έπαιζες δίπλωμα, δεν θα παίρνεις ποτέ. Όχι. Το σπούδασα παράλληλα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ξέρω. Αλλά 29 είναι λίγο από τα 18. Και θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, η ιατρική σχολή είναι 6 χρόνια. Εγώ τελείωσα στα 7 χρόνια και 3 μήνες. Και μετά έκανα με αναπτυχιακά και διδακτορικά. Και μάλιστα έλεγαν τότε ότι έλα μωρέ τώρα. Αυτός παίζει μπάσκετ, δεν αντιώσει ποτέ τη σχολή. Ότι τελείωσε μια χαρά. Και με την ΑΕΚ τα πήραμε όλα, αν θυμάσαι. Και τολμώ να πω. Τώρα το κλέψατε, διότι θυμάμαι ήταν εποχή Αλφόνσο Φόρντ. Και να υπενθυμίσω. Άμα έπαιζε ο Αλφόνσο, χάνατε 2-0 και κρίσατε 3 μάτς. Ένα πρωτάθλημα. Τέσσερα αλήθεια. Αν ο Αλφόνσο Φόρντ δεν πάθαινε, θα και το παίρνετε. Μεγάλη παιχτάρα συγχωρεμένο. Πολύ μεγάλη παιχτάρα. Το ένα και μοναδικό τρόπο που πήραμε στη σύγχρονη ιστορία μας στο ΣΑΕΚ, το πήραμε απέναντι στον Ολυμπιακό και έζε 2-0, το γύρισαμε 3-2, συγκλονιστική τελική. Αλφόσο ξαλφόσο τώρα δεν έχει καμία σημασία. Αυτή η τελική σου αρέσανε τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τους είδες? Ναι, μου άρεσε. Κάτσε, κοιτάζει μπάσκετ ή τώρα έχει βαρεθεί? Όχι τόσο όσο τότε, αλλά με ξεκουράζει και με χαλαρώνει. Θυμάμαι ο Φασούλας που λέει και φίλος μου, με τη βία, μόνο τον χτυπήσαμε, τον δέσουμε. Τον βάλαμε και παίξαμε για μένα ένα διπλό. Δεν ξαναπαίζει ποτέ. Δεν θέλει, δεν μπορεί. Έπαιξε τόσο πολύ που. Εντάξει, Πέτρο, όταν κάνεις κάτι επάγγελμα από χόμπι και είσαι επαγγελματίας, δεν το κάνεις εύκολα ξανά χόμπι. Δηλαδή, εσύ δεν πας με φιλαράκια τώρα να παίζεις συχνά, εννοώ. Όχι, κάνω όλα τα άλλα σπορ εξώ του μπάσκετ. Παίζω beach volley, παίζω τένις, τρέχω, παίζω μπαλίτσα. Κάνω όλα τα άλλα. Πάμε παρακάτω. Γιατρός είσαι, εννοείται, ορθοπαιδικός. Ναι. Διότι λες, ας πούμε. Τι έκανα τόσο καιρό, χτύπαγε χέρια, έσπαγε χέρια, διπλανή μου γύριζανε πόδια, κόβωνε χιαστούς. Πάμε γι' αυτό, κάπως έτσι σου ήρθε, από το αθλητικό. Ναι, είχα και τον Γιώργο Κατσιφαράκη, γιατρό μου στον Πανιόνιο. Με αυτόν ξακολουθώ να χειρουργώ ιδιωτικά και με τσίγκλισε και με βοήθησε. Και εκεί που ήμουν έτοιμος να πω ότι φίλε, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, πόσες ώρες. Διάβαζα στα αεροπλάνα, διάβαζα στην προετοιμασία, διάβαζα το ξενοδοχείο μου, κάνα πλάκα συμπαίκτες μου. Διάβαζα, ξέρω, downtown και hello και ok και so και τσάω. Και εγώ διάβαζα παιδιατρική και παθολογία και λοιπά. Μεγάλο γέλιο στα αεροπλάνα μέσα. Εντάξει, δεν πάντα τα παράτησα και νομίζω ότι. Καλώς. Μια χαρά. Το κακό είναι ότι δεν, το ασκείς το επάγγελμα, από ό,τι ξέρω, εγχειρίζεις, διότι εσείς κατ' εξοχήν εγχειρίζετε. Ναι, είναι επαγγελματική. Ναι.
Δυστυχώς, εγώ έχω κάνει 5-6. Αυτό δεν κάθεσαι ήσυχος. Εγώ έχω κάνει καλά, ξέρεις, έχω πολλούς συμμετέχοντες. Γιατί δεν λες στον κόσμο ότι δεν κάθεσαι ήσυχος, ότι ό,τι υπάρχει που είναι στα όρια τα αθλητικά και έχει και λίγο ρίσκο, τι σε εξητάρει και το κάνεις. Τι να κάνω, αφού νομίζω είναι λογικό. Είναι, σου πω, θα σε παιδί, επειδή θέλω να διεκδικήσω την αιώνια παιδικότητα, ο καλύτερος τρόπος είναι να παίζεις. Κοίτα, εγώ είδα φωτογραφία από νησί των Κυκλάδων με μαγιό και respect. Respect. Σε ευχαριστώ. Όμως, εγώ επειδή σε ξέρω από μικρό παιδί, από το έντι κάτι σου μέχρι σήμερα, έχω διαπιστώσει ότι εσύ λες ότι εγώ τα παθαίνω αυτά γιατί ο οποίος πηδάει πολλά βαλούκια και πολύ η μάνα μας, ξέρω εγώ, κάτι παθαίνει. Ναι, ναι, είσαι ένα έβλεπα πάντα ανήσυχο στις διακοπές σου, στις εξόδους σου. Είσαι ένα ανήσυχο παιδί. Είχες, δεν ξέρω, είχες ένα. Επειδή το είσαι πολιτικός, μου πώς δεν κάνει να το πω. Δηλαδή, όλη την ώρα την έπεφτες. Εγώ το ξέρω, το έχω δει. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, παρακαλώ. Δηλαδή, μία από εδώ να χαιρετήσεις, μία από. Ευγενέστατα πάντα. Δεν ήσουν αλληταμπορέα αθλητικό. Δεν είμαι κάφρος. Ναι, πήγαινες δηλαδή. Ήθελα να μπες στην κόμενη του Κυριλέ. Λοιπόν, σε θυμάμαι σε μπαρ, όπως λες και εσύ στο Αιγαίο, κάπου. Να νιάω στα κεραμίδια. Μεταξύ τέλος του πρωταθλήματος και προετοιμασία και εξεταστική, υπήρχε ένα χρονικό διάστημα που ο καθένας έψαχνε να βρει πώς θα βγάλει από μέσα του την πίεση. Την πίεση και την ενέργεια που έχει μαζέψει. Την ενέργεια που έχει μαζέψει. Εγώ είμαι κοινωνικός άνθρωπος ούτως ή άλλως. Πιο πολύ απ' όλα αγαπάω τις γυναίκες, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι είναι μέσα στη ζωή το φλερτ. Είναι πάρα πολύ ωραίο να επιβεβαιώνεις έναν άνθρωπο λέγοντας μια ώρα κουβέντα ή να επιβεβαιώνεσαι. Είναι ένα παιχνίδι που σε ανανεώνει, που σε αναγεννά, που σε κρατάει fit και σε καλή κατάσταση. Αυτά. Τώρα που είσαι στα 42, το σπόρτο συνεχίζει ή λόγω ντρέπεσαι λόγω πολιτικής. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι εξακολουθώ να είμαι φυσιολογικός άνθρωπος και μια χαρά εκεί που αισθάνομαι μπορώ κλπ. Αλλά νομίζω ότι έχω την ανάγκη να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδάκια. Βρε το γλυκούλι, σου ήρθε. Τι ώρα. Εμένα ακριβώς την ηλικία σου παντρεύτηκα. Ωραίο το timing. Ναι, Βασίλη, πρέπει να πάμε κατευθείαν στη λήψη κάποιων μέτρων και να δούμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Υπήρχαν κάποιοι οποίοι πάνω στο σερφ του λαϊκισμού, σέρφαναν πάνω στη θάλασσα των μνημονίων και έφτασαν να είναι εξουσία. Και τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τι βραβείο θα έδινε, ας πούμε, τουλάχιστον έτσι πως το κατάφερε στον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυποθεί ή όχι, αλλά ο άνθρωπος είναι για Όσκαρ, έτσι. Είναι για Όσκαρ, ναι. Όσκαρ ερμηνείας. Δραματικής ή κομικής. Κωμικοτραγικής. Κωμικοτραγικής. Πάντα στο βράδυ και είμαι με τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Μου λένε ότι σε έχουν δει με μια κοπελιά, αλλά μπορεί να χώρισε, μπορεί να μην χώρισε πριν λίγο καιρό, αν είσαι μαζί, αν είσαι μαζί. Και στην ηλικία αυτή κάθε μία δεν σε βλέπει μόνο αθλητής, ψιλομπράτσατη, ψιλο δύο μέτρα, ψιλο δεν ξέρω τι άλλο. Σε βλέπει και λίγο, θα είναι και στα σοβαρά ψεύγη κοιλιά. Κατάλαβες, δεν θα αγκομενίζει. Εντάξει, θα σου πω κάτι πολύ ειλικρινά. Ναι. Την προστάτευσα την προσωπική μου ζωή. Ενδεχομένως μπορεί να έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα ή και όχι. Αλλά τα άφησα έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί στο άλλο κομμάτι ήμουν μόνιμα εκτεθειμένος και άρα με σκαμπανεβάσματα. Και στον αθλητισμό, ξέρεις, τη μια εβδομάδα κερδίζει, αποθεώνουν όλοι. Την άλλη εβδομάδα χάνει, σε βρίζουν όλοι. Και στην πολιτική νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Οπότε τα προσωπικά μου τα άφησα έξω από αυτήν την ιστορία. Και άρα σέβομαι και τους ανθρώπους. Υπήρχε μια κοπελιά τελευταία. Εγώ επιμένω. Υπάρχει ακόμα ή τη χάσα. Μπορεί. Σε μια κοινωνική εκδήλωση εμφανίστηκε μετά συνοδού. Και το είδαμε και φωτογραφία. Άρα έβγαλε επίσημα έξω. Αυτό, για μένα, άμα βγει φωτογραφία πούμε, στο OK, στο Hello, σε μια τέτοια, είσαι ραβανιασμένο. Τελείωσε. Α, έτσι, Ναι, μα τι, όταν πάμε έξω. Λοιπόν, τα παιδιά το έχει σκεφτεί ή είσαι κουκουρούκου ακόμα. Α πούμε, να σκέφτεσαι παιδί, ίσω να βλέπει παιδιά φίλων σου. Γιατί πολλοί φίλοι σου έχουν κάνει παιδιά, έτσι, κοίτα. Παίζει καθόλου ή. Εντάξει, είσαι. Όχι, κοίταξε να δει. Πόσο μεγάλη ενέργεια παίρνει από τα πιτσιρίκια. Τεράστια ενέργεια. Δηλαδή, δεν στον εαυτό γυρίζει το βράδυ σπίτι. Και τα ξεχνάς όλα, σου φεύγουν από το μυαλό σου, ασχολείσαι με κάτι εντελώς διαφορετικό. Αγνό, καθαρό, πραγματικό. Είναι πραγματική αγάπη αυτή. Οπότε στους ανθρώπους αλλάζει απλά το timing, το momentum. Με το φίλο στο Λιάγκα τα πιτσιρίκια τα έχεις δει. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Εδώ τον μικρό τον μπαίνει μαζί του, τον μεγάλο, τον Γιαννάκη τον μπαίνει μαζί του μαζί. Και στο φουσκωτό και βόλτες και πάει και μαζί σου και με τον Πετσιρικά και βάζω. Δηλεύεις, έξεις τι καλά που είναι. Έχεις ένα παλικάρι το οποίο σε πληροφορώ, καταρχήν διαφωνεί μαζί σου όλη την ώρα, το οποίο είναι καλό. Δηλαδή, ο Λιάγκα τώρα λέω, οι Πετσιρικάδες. Γιαννάκης δεν καταλαβαίνει τίποτε. Το ξέρω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Δεύτερο, είναι έχεις... πνεύμα, προσωπικότητα, φέι. Δεύτερο, ναι, να το. Στο τι λες τώρα το Λουνού, έτσι. Του τι λες στην προσωπικότητα, φέι και τι λέει στο Γιώργο. Καλά, έχεις καμία αμφιβολία ότι το ισχυρό φίλο είναι οι γυναίκες. Εγώ να σου πω μια συμβουλή. Εσύ κάνε ό,τι θες. Αλλά θα λες ναι συνέχεια. Βασίλη, ναι συνέχεια. Να αλλάξουμε κουρτίνες. Κάτσε, ρε φίλε, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε στοίχημα. Ένα στοιχηματάκι και ένα χρόνο αφού παντρευτείς. Θα πληρωθεί το κατοστάρικο. Αλλά θα πεις αλήθεια. Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Λοιπόν, τότε θα δεις. Ναι. Ρε, μου το λέγανε εμένα οι άλλοι. Λέγαινε, και λέγω σιγά μην πω εγώ ναι όλη την ώρα μου. Για να πρέπει να πηδήξουμε. Ναι, ρε, πες. Λέγαινε και μετά βλέπεις τι κάνεις. Σε φάση θα λες ναι, δηλαδή. Στην επόμενη φορά η πρώτη με έδιωξε. Τώρα στη δεύτερη θα λέω ναι. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Υπάρχει ένα θέμα. Εσύ ήσουν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και σε έβαλε και πιστητικά, ας πούμε, του Αντώνη. Και εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης, by the way, τα πήγε καλά και είναι παρεξηγημένος. Αυτό θα το συζητήσουμε στο τρόπο. Παρεξηγημένος. Κακός, δηλαδή. Είναι συκοφαντημένος, θα σου λέω. Αλλά τώρα βλέπω ότι ο Κυριάκος, ο οποίος θα έλεγε ότι ήταν η ομάδα Σαμαρά, ήταν άλλο κομμάτι του κόμματος, όπως όλα τα κόμματα, ομάδες, τάσεις, οτιδήποτε άλλο ήταν αλλού. Σε χρησιμοποιεί και αυτός και σε έχει βάλει υπεύθυνο στα μεταναστευτικά. Έτσι. Ναι. Πώς έγινε η μετάβαση από εδώ εδώ. Εγώ είμαι fair τύπος, αλλά και ο Κυριάκος είναι cool και fair τύπος. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις, αυτό ισχύει με μένα. Δεν μ' αρέσουν τα παιχνίδια κάτω την ζώνη και τα χτυπήματα. Νομίζω είναι όπως στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό μπαίνεις μέσα σε τέσσερις γραμμές και αν είσαι καλός, φαίνεται, σε αποθεώνουν. Αν είσαι κακός και σέρνεσαι, όσο και αν σε ευνοεί, ας πούμε, ο προπονητής, σε κράζουν, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια, σε βγάζει κάτω στον πάγκο. Μακάρι να λες και στην πολιτική τα πράγματα για όλους. Δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ όμως το τηρώ ευλαβικά. Άρα λοιπόν περίεργα πράγματα δεν πρόκειται να κάνω. Θα υπηρετήσω αυτόν ο οποίος είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίσταση. Και θα το κάνω με απόλυτη συνέστηση της ευθύνης και του καθήκοντος και το γουστάρω κιόλας. Για μένα είναι ευνόητο. Για μένα δηλαδή είναι το πιο λογικό. Αλλά ο Κυριάκος. Πώς το είπε, δηλαδή τώρα ανθρώπινα μιλώντας, όχι στον πολιτικό. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και νωρίτερα. Όταν, αν θέλεις, δεν ήταν δημοφιλές το κόνσεπτ ίσως της ανανέωσης ή του πάμε παρακάτω. Ή το ίδιο. Έβγαινε δεύτερος, τρίτος, ξέρω εγώ. Και πρόσεξε, μου αρέσει γιατί ήταν και outsider κιόλας στην μάχη, έτσι. Και επειδή μιλάμε για κληρονομικό δικαίωμα και ιστορίες κλπ., θέλω να πω ότι δεν το χάσε κανένα. 400.000 κόσμος ψήφισαν. Τον Αλέξη τον Τζίπρα τον διόρισε ο Αλαβάνος. Άρα λοιπόν έχει το δικαίωμα. Τη ευκαιρία, τη προσπάθεια και τη άλλη πολιτική. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαινε λέγοντα ότι καταστρέφεται, κάνετε, διαλύεται, αυτόνεται και αυτό που ήταν γη θα τα φτιάξει όλα. Εκείνη τη στιγμή, πάρα πολλοί πολιτικοί τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διελήφθη μέσα στην ιστορία, φάγατε κράξιμο. Γιατί πει το κράξιμο. Βάρη κράξιμο. Τι κάνετε, ρε, γιατί αυτό είναι κλπ. Αυτό πώ το βίωσε τότε. Δηλαδή, πώ το δεχόμαστε. Γιατί ήταν μαζικό, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Πουλάτε, κάνετε. Τέτρο, είμαι τυχερό. Και ήμουν τυχερό και είμαι τυχερό. Γιατί. Ξέρεις, ο κόσμος Βασίλη λέει και με έχει συνδέσει και με άλλα πράγματα. Είδα την Πιπιλίνα λέει μας κράζανε και τώρα τους κράζω εγώ, ας πούμε. Που είναι δίκαιο. Δεν είμαι τον άκρο, Πέτρο. Να σου πω κάτι πολύ γλυκά και ωραία και αυτόν ο οποίος στο δρόμο θα δω και είναι αγανακτισμένος και έχει τα προβλήματα και θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Θα τον συζητήσω και λιγάκι και θα δεις στο τέλος της διαδρομής ενδεχομένως θα κουλάρει και λίγο και θα σκεφτεί τα πράγματα διαφορετικά και θα πει και μια κουβέντα. Και μου αρέσει. Ναι, αλλά ήταν οξυμένα πολύ, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί αυτό υφίσταται σε. Δεν ήταν από μόνο του οξυμένα. Όχι. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πάνω στο σερφ του λαϊκισμού, σέρφαναν πάνω στη θάλασσα των μνημονίων και έφτασαν να είναι εξουσία. Ναι. Και τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τι βραβείο θα έδινε, ας πούμε, τουλάχιστον εσύ πώς το κατάφερε στον Τζίπρα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυποθεί ή όχι, αλλά ο άνθρωπος είναι για Όσκαρ, έτσι. Για Όσκαρ, ναι. Όσκαρ ερμηνεία. Δραματική ή κωμική. Κωμικοτραγικής. Κωμικοτραγικής. Θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ξεχωρίζω τις προσωπικές σχέσεις από την πολιτική, ακόμα και με τους πολιτικούς. Δηλαδή, το ότι ο άλλος είναι πολιτικός αντίπαλος, δεν σημαίνει ότι είναι εχθρός σου, ούτε ότι θέλεις το κακό του. Μπορείς να καταλάβεις αν είναι ευγενής, αν είναι ωραίος τύπος, αν συμπεριφέρεται σωστά. Αλλά αυτά που λέει τα πιστεύει στα αλήθεια και δεν λέει μόνο για να πει μέχρι πριν από αυτό που είπε, είναι ο Τσίπρας. Ναι. Και ευγενής είναι, και συμπαθής ενδεχομένως είναι, και ευγενής και γλυκομήλητος. Τώρα από εκεί πέρα όμως, εγώ υπηρετώ την πολιτική της αλήθειας και μου αρέσει. Καλά, μην το λες και αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια πάντα λέτε όλη αλήθεια. Ρε. Κάτσε. Είναι λυτρωτική. Σε πιστεύω, ό,τι το πιστεύει, αλλά. Είναι λυτρωτική. Όλη αλήθεια λέει. Το έχει γράψει στο Downtown δεκαετία πριν. Και παρεπιπτόντως πρέπει να πω το εξής.
επειδή κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε για να μην τα ξεχνάμε. Εγώ ήμουν πιτσιρικάς και το 2006 αποφάσισα να κατέβω δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Αθήνας. Τρέχα γύρευε. Υπήρχαν ογκόλυθοι πολιτικοί που ασχολιόντουσαν και που έπαιζαν μπάλα τότε. Και με φιλοξένησε ένα περιοδικό που τότε ήταν. Μπιμπίπ και έδερνε. Εντάξει. Χωρίς να υπάρχει το ανάλογο ανάστημα το πολιτικό. Και ούτε καμία διαπλοκή μεταξύ μας. Και ούτε καμία διαπλοκή μεταξύ μας. Όχι, πόσο μάλλον σου είπα. Τα άκουγα από Ολυμπιακό Σάγκα. Όχι, ήσουν αθλητής, ωραίο παλικάρι, μια χαρά, νέος. Και άμα το κάνεις αυτό δεν αξίζει. Θέλω να κάνω μια κριτική. Η κριτική είναι ότι είχε βγει ο Σαμαράς και υπήρχε ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Βγαίνουν οι Σιριζέ και λένε: να πουλήσει τα σινικά, τα χρυσά, δεν δίνουμε τίποτα. Λάθος. Γιατί αυτό σε μια νέα δημοκρατία φαντάζομαι ότι είναι και μέσα στην ιδεολογία. Ότι πρέπει η ιδιωτική οικονομία να πάρει απάνω, να μην είναι όλα κρατικά. Έρχεται τώρα και υπογράφει ο Τσίπρας, πράγμα που εγώ συμφωνώ, π.χ. το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Mm-hmm. Το οποίο επιτέλους από εκεί που είναι σκουπίδια, σκατά, okay. Να μην πω τίποτα άλλο μέσα εκεί και σε λίγο, άμα το πάνω το κάνει και πάρκο, είναι δύο φορές μεγαλύτερο, ξέρεις, από το Madison Square Garden. Όπως το λες, ναι. Και βγαίνετε εσείς και κριτικάρετε. Είναι 2016. Κάτσε ρε. Ποιος κριτικάρετε. Κριτικάρετε, γιατί το δώσατε αυτό, τα σημικά και εσείς. Κάτσε. Για να συνοηθούμε. Εγώ νομίζω ότι καλώς ήρθες αγόρι μου στην πραγματικότητα και έβγε που προσχωρήσει το ότι πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. Ναι. Η ανάπτυξη δεν είναι κάτι μαγικό. Αν έχει χρεοκοπήσει το κράτος και το ΑΕΠ είναι συγκεκριμένο, πρέπει να βρει έναν τρόπο να το ενισχύσει. Πώς θα γίνει αυτό, να προσελκύσεις ξένους επενδυτές. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά στην του κάνετε κριτική ακόμα γι' αυτό ότι πάει, τρέχει και πουλάει. Έπρεπε να το πουλήσει, τελείωσε. Εκεί πέρα, πόσο λέει μέσα, 5-10.000 άτομα θα βρουν δουλειά. Εντάξει, θα πάνε 5 δισεκατομμύρια. Αν πάει από την άλλη πλευρά τώρα τη σφαίρα στην Νέα Δημοκρατία, δεν πείθει. Μην αρχίσουμε και είμαστε. Συμφωνώ. Δηλαδή, δεν μιζέρια στη μιζέρια. Αυτό λέω. Συμφωνώ. Όχι, χαίρομαι που συμφωνώ. Γιατί εγώ χάρηκα που δόθηκε. Είναι το μεγαλύτερο σήμα ότι κάτι αλλάζει στη χώρα. Εάν δει κανείς μες στο ελληνικό, αντί να δει βρωμιά και δυσοδεία και παρατημένες ανθρώπινες ψυχές όπως υπάρχουν σήμερα. Έτσι είναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι φάουλ το προσφυγικό μεταναστευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Να δει μπουλντόζ, να δει εργασία, να δει. Δηλαδή, ένα υπέροχο μέρος που θα περάσει από κάτω ο δρόμος και θα είναι σαν Γιαννή ακτή. Δηλαδή, εμείς γιατί να είμαστε σαν γύφτη στην παραλία και να μην είμαστε όπως είναι οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Δεν κατάλαβα. Το κράτος το έκανε στη Γαλλία και στην Ιταλία. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Η Ριβιέρα λοιπόν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και στο Μαϊάμι επίσης. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πού στέκομαι. Πολύ ωραία. Στο Φλίσβο έγινε μια μαρίνα. Ιδιωτική. Του Λάτ, του Βαρδινογιάννη, του οποιοδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία. Πρόσεξα. Εκεί πάει ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, φυσικά και όχι. Πού ποιος πάει, πάει ο κόσμος με τα παιδιά του, με τα καρότσια, με τα γιαγιά, με τα μαγαζιά, ρολέ σκέιτ. Όποτε έχω πάει είναι τίγκα στον κόσμο. Πάνε λοιπόν τι. Οι πολίτες από την Αθήνα και όλη την Αττική. Πάρα πολύ ωραία. Δίπλα ήταν η ελεύθερη παραλία. Που ο γνωστός δήμαρχος είχε στον Άλυμο και έριχνε τα σηματοπλέγματα κλπ. Πήγαινε ρε Πέτρο μια βόλτα να δεις πλαστικά, βρωμιά και δυσοδεία. Σε πληροφορώ, ανήκω σε κάποιους που κάποια στιγμή, τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω με Καραμαλή, είχαν δοθεί κάποιες παραλίες. Και εγώ με άλλους 4-5 επιχειρηματίες, τότε είμαστε καλά, είχα πάρει μια παραλία. Δεν μας άφησαν ούτε να βάψουμε τα κατεστραμμένα κτίρια. Κακώς. Δώσαμε τα λεφτά και σκοθήκαμε και φύγαμε χάνοντάς τα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που φαντάζομαι αν γίνει όπως γίνει και το κράτος πρέπει να είναι αυστηρό. Ό,τι υποσχέθηκε η Lambda Development που πήρε πέρα να το κάνει, αλλά αυτό που βλέπω να γίνεται θα είναι σαν το Μονακό. Άρα θα πάνε και άνθρωποι απ' έξω οι οποίοι. Άρα λοιπόν το ΑΕΠ της Αθήνας ή της Αττικής για το τουρισμό, η Ριβιέρα από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, αν μπορεί να στηθεί ποτέ και το προλάβει εσύ και εγώ να το δούμε, δεν θα είναι συγκλονιστική αλλαγή για τα οικονομικά της χώρας. Εννοείται. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα και θέλω να μιλήσουμε προσωπικά και όχι προσωπικά. Άμα. Δηλαδή, πιο πολύ με ενδιαφέρει η γνώμη σου, Βασίλη, πέρα από τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ή την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Για το θέμα το μεταναστευτικό, mm-hmm. με το οποίο ασχολείσαι και το οποίο είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ βαρύ. Γιατί μέχρι μια στιγμή έχουμε ότι οι ΣΥΡΙΖΑΙ λέγανε να μπουν μέσα όσοι κάτσουν και εσείς τι λέγατε να φύγουν, αλλά τότε μετά που προέκυψε το θέμα του Ιρακινού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Ιράκ-Συρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, οι άνθρωποι που του κυνηγάνε να φύγουν. Εκεί πέρα έχεις επισκεφθεί όλα τα μέρη αυτά. Σχεδόν όλα. Στην Ρωμανία έχεις πάει επάνω. Φυσικά. Εκεί τι έγινε τελικά. Πήπα να τους πάρουν και τελικά έχουν φύγει στα χωράφια και έχουν διασπαρεί ή είναι... έχουν φύγει. Να πω κάτι. Ναι. Η πόλεμη στη Συρία και στο Ιράκ είναι από το 2011, ρε Πέτρο. Εγώ είμαι υπουργός δημοσίας τάξης υπεύθυνος για το μεταναστευτικό εκτός των άλλων το 2014. Η χώρα είχε σύνορα. Και το Αιγαίο επίσης, και θαλάσσια και χερσαία βόρεια. Είναι μια στιγμή που τσίπρα η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και το φυλάγαμε. Έτσι. Και διάφορε ποιο ήταν. Εντάξει, πάλι περνάνε, είχαν περάσει μέσα. 42.000 άνθρωποι. Και το 2015 πέρασαν 850.000.
Λοιπόν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αντέξει. Τώρα τι κάνουμε, για πες μου, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους που είναι διωγμένοι από τις χώρες τους, έχουμε άσχημες στιγμές, έχουμε μωρά χωρίς να μπορούν να τρώνε, έχουν στήσει από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες και στα site μπουρδέλα κανονικά. Κάποιοι από εκεί πέρα κάτω και έχουν κορίτσια μέσα. Ασθένειες ξεσπάνε από εδώ και από αγόρια εκεί. Αγόρια μέσα. Αγόρια μέσα, μπράβο. Λοιπόν, και ξεσπάνε αυτά τα πράγματα. Εκεί τι, για πες μου, τι. Εγώ σου είπα είμαι υπέρ της ισορροπίας και της μεσότητας. Δηλαδή, ασφάλεια για τους πολίτες μας να μπορούν να πηγαίνουν το παιδάκι τους στην παιδική χαρά, στο φροντιστήριο, στο σχολείο, χωρίς άγχος ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ατιμία. Και ανθρωπισμό για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί πώς θα εκφραστεί. Και ειδικά σε παθείς ομάδες τους. Γιατί υπάρχουν ασυνόδευτα παιδάκια, υπάρχουν μονογονιακές οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθειας ιατρικής, υγειονομικής. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζω όπως μπαίνει σε τάξη. Να το ζήσουμε δεν έχουμε. Ίσο. Σε χώρα, δεν είμαστε Γερμανία. Όχι, αν συνεχίσει έτσι το πράγμα, σίγουρα δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Άκου να σου πω όμως. Όπως είναι σε τάξη το νοικοκυριό ή μια μικρή επιχείρηση, μια μεσαία, έτσι κατά τη γνώμη πρέπει να λειτουργεί και το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, έχω έσοδα, έχω έξοδα και budget συγκεκριμένα τα οποία πρέπει να τα κατανοήσω σωστά. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, Πέτρο, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων να έχει οργανωμένες δομές για να μένουν 50.000 άνθρωποι ναι. και να μείνει στους δρόμους, στα χωράφια, στις πλατείες και παρατημένοι. Εγώ παθαίνω σοκ όταν βλέπω σκηνές από τους πρόσφυγες, όταν βλέπω παιδάκια, ειδικά γιατί ξέρεις, η εικόνα ενός παιδιού είναι σαν να είναι 500 μεγάλοι, ας πούμε, να υποφέρουν. Από την άλλη μεριά έπαθα σοκ και προχθές, όπου σε ένα νησί, δεν θυμάμαι αν είναι στη Λίμνο, είναι κάπου αλλού, είχαν βγει οι χωρικοί που λένε θα πάρουμε τα όπλα, διότι κυκλοφόρησαν διάφορα λαμόγια, μπαίναν στα σπίτια, σπάγανε. Δηλαδή, όταν φεύγουν από μια χώρα, δεν φεύγουν μόνο καλοί άνθρωποι. Έχει και ένα 5, 10, 15%, δεν ξέρω πόσο, 20% εξαρτάται την περίπτωση. Εδώ ο Φιντέλ Κάστρο, όταν λέγανε ότι του αμόλυσε, έστειλε μόνο εγκληματίες στην Αμερική, έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν την ανάγκη να υπάρχει ισορροπία. Η ισορροπία υπάρχει εκεί πέρα υπάρχει κράτος δικαίου και που δεν λείπει. Όταν λείπει, ο κάθε επικραμμένος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τι λέμε λοιπόν, το προφανές. Πρέπει να οργανώσουμε το πράγμα με δομές επίσημες, καταγεγραμμένες. Ναι, αλλά αυτό είναι συγκεκριμένο. Τι, πρέπει να φύγουν από αυτούς 500.000, ξέρω πώς είναι όλοι. Κατά δηλαδή, αυτοί οι 53.000 που είναι εδώ πέρα. Άλλο 53.000. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ πέρα. Εντάξει. Οι άλλοι που υπήρχαμε πριν, γιατί πριν μιλάγαμε για πολύ κόσμο. Οι 800.000 που πέρασαν από την Ελλάδα, πέρασαν γιατί δόθηκε σήμα. Ελάτε εδώ, παιδιά, transit. Αυτοί που είναι τώρα. Για να πάτε στη Βόρεια Ευρώπη. Πού είναι τώρα. Εκεί βρίσκονται, στη Βόρεια Ευρώπη. Αβίβρισκονται. Βεβαίως. Και επειδή βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη και πήγαμε να κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους, γι' αυτό μας κλείσαν τα βόρεια σύνορα. Και πάθαμε ζημιά μεγάλη εδώ πέρα. Για να μην πάνε άλλοι πάνω και ενδεχομένως για να ανακόψουν τις δομές από απέναντι. 50.000 που μιλάμε τώρα, υπάρχει κάτι γνώμη σου, λύση που να είναι ασφαλή σε κάποιες περιοχές οι Έλληνες και να μην αισθάνονται απειλούμενοι και αυτοί να ζήσουν μια ανθρώπινη ζωή. Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Με το μέλλον στην Ελλάδα, ποιο θα είναι, τι θα κάνουν, θα βρουν δουλειά, θα βρουν κάτι. Εκεί που υπάρχει κοινή λογική, εκεί που χάνει κοινή λογική, δεν υπάρχει τίποτε. Να βρουν δουλειά όλοι τη στιγμή που υπάρχει ανεργία, ειδικά στις νέες ηλικίες στους Έλληνες αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ βλέπω εφικτό και εύκολο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Αλλά να μπορούν να ενσωματωθούν κάποιοι από αυτούς, τα παιδιά τους να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο. Εγώ πήγα στο ελληνικό προχθές με τον Κυριάκο Ρεπέτρο, έχει 3 μέτρα επί 29 μέτρα ένα διάδρομο που κάνουν μάθημα 100 παιδάκια μέσα στη βρώμα και τη δυσοδεία. Δεν το ανέχουμε αυτό. Επειδή λέμε τώρα, ανοίξει ένα δεξιό κόμμα, θα λέμε, κεντροδεξιό ναι. το λέμε, τώρα δεν έχει σημασία. Ναι. Εσένα σε χάλασε ποτέ όταν είδες ένα παιδί το οποίο ήταν ελληνάκι, αλλά ερχόταν από άλλη χώρα, με Αλβανία, ας πούμε, και κρατούσε τη σημαία. Αν με πείραξε. Ναι. Δεν ήταν πείραξε. Όχι, λέω. Και καμάρωσε. Αν το καμάρωσε. Και καμάρωσε. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και καμάρωσε. Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Ναι. Όχι, γιατί υπήρξαν πολλοί δεξιοί, θα σου έλεγα, που χαλαστήκανε πολύ. Επειδή έχω παίξει δύο μάτς προσφυγιάς, τον Πανιόνιο και την ΑΕΚ, Ιωνία και Πόλη, θέλω να θυμίσω, επειδή ξεχνάμε γρήγορα εμείς οι Έλληνες, ότι όταν ξεριζώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ήρθαν στην πατρίδα που είχε απομείνει. Πώς τους φέρθηκαν. Πώς τους φέρθηκαν κάποιοι. Που ήταν Έλληνες. Που ήταν Έλληνες. Που ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Άρα λοιπόν να ξέρουμε τι μας γίνεται και να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Επαναλαμβάνω. Ασφάλεια και ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας. Απλώνουμε το χέρι και ανθρωπιά για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να κάνω κάτι τώρα. Διότι αυτά τα λες καλά, καλό παλικάρι είσαι, αλλά μερικές φορές κάνεις και κάτι κουτσουκέλες. Για πάμε. Και να δούμε σε βίντεο τι έχεις κάνει και τι έχεις κάνει. Αλλά δεν είναι από την πολιτική σου καριέρα. Δεν είσαι από την πολιτική σου καριέρα, είναι από την καριέρα σου. Μάλλον τώρα πρόσφατα, αλλά φαίνεται να πώς σου ρουκάζει. Δηλαδή, δεις τι μου κάνεις. Κοίτα. Ανοίγουμε. Ναι, ανοίγουμε το χαρτάκι. Τι λέει. Σουτ. Σουτ λέει το χαρτάκι. Σουτ. Σουτ. Εσύ εγώ.
Να βαρέσει το ένα. Ναι, βέβαια. Το χειρότερο θα είναι, κύριε και κύριε, να το βάλω. Να το πάρε, βέβαια, έτσι. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει υπουργός, μια μέρα να μεγαλώσει ο υπουργός, πήρε 10 χρόνια, 15 χρόνια μπασκετμπολίστας και πέτυχε τα... δεν πέτυχε την μπασκέτα. Και δεν πέτυχε η Τατιάνα, δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, η Τατιάνα. Δεν τρέπεσαι. Είναι κόρη του Στεφανίδη, έτσι. Ξέρω, εντάξει. Ήταν μεγάλη παιχτάρα. Παιχτάρα. Νομίζω είχε πάει και στην Ιταλία ο Στεφανίδη. Από του λίγου Έλληνε τότε που είχε φύγει στο. Είχε φύγει έξω. Μεγάλη τεράστια παιχτάρα. Ήταν μια πεντάδα του θανάτου του Πανελληνίου. Οπότε βλέπει ότι τριπλάει την μπασκέτα. Μουτάσπασε, δηλαδή πήγε εκεί. Δεν πέτυχε τίποτα στην κέρδη τη Τατιάνα. Τι είναι αυτά. Θέλαβε. Τίποτα τέτοια από κάτω στην πολιτική, σαν και αυτό που έφαγα εγώ, υπάρχουν ή είναι σαν όλου του χώρου, α πούμε. Δηλαδή, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Χειρότερα την ιατρική, ας πούμε. Έλα τώρα. Ήμουν στο μπάσκετ και πίστευα ότι έχει πίεση και ότι γίνεται χαμός και υπάρχει ανταγωνισμός. Και άλλαξα σελίδα και στην αρχή τρελάθηκαν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Mm. Γιατί είναι ανταγωνιστική η κατάσταση. Γιατί αυτούς που επιλέγουμε, γιατί εμείς τους επιλέγουμε όλους. Mm. Και έχουμε στείλει εκεί πέρα διαχρονικά, είναι ενδεχομένως άξιοι. Δουλευταράδες, μπορεί να δικήσουν καλά ή άργοι, λαμόγια, τυχάρπαστοι. Είχε απ' όλα ο Μπαχτσέ στη μεταπολίτευση. Και γιατί νομίζω ότι δεν είναι όλα στο φως. Αν δεν είναι όλα στο φως. Δεν ήταν αλλιώς. Εξακολουθεί να μην είναι όλα στο φως. Κρίνε μου σαν πολίτης και όχι σαν άνθρωπος που είσαι εκεί στη Βουλή. Ναι. Γιατί παλιά. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει: Όλοι νομίζαμε ότι παλιά ήταν καλύτερα. Δεν είχε μια σημασία. Και η πολιτική ήταν καλύτερη. Αλλά. Νομίζω εγώ, ένα προσωπικό μου, ότι τέτοιο σκουπίδι στην πολιτική από ό,τι υπάρχει τα τελευταία 6-7 χρόνια δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής. Θα γνώμη σου, θα σου πω. Σε προηγούμενες δεκαετίες, και ειδικά αρκετά πιο πίσω, δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο, ούτε social media, ούτε blogs, ούτε site, ούτε τίποτε. Υπήρχε η ενημέρωση από την εφημερίδα τη Συμβατική. Τυπωνότανε. Μέχρι κάποια στιγμή και σημείο από την κρατική τηλεόραση, RTNE τέλος, ναι. Και μέχρι εκεί. Άρα μύθοι χτίζονταν ή γκρεμίζονταν έτσι, αυτά ήξερε ο κόσμος. Ναι, εντάξει. Τώρα, ναι. Τώρα, τη μία στιγμή λες Α, την άλλη στιγμή το ξέρουν όλοι παντού, ειδικά οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες, ούτε καν βλέπουν τηλεόραση, μπαίνουν στη διαδικασία. YouTube, social media, πράγματα κλπ. Τα μαθαίνουν όλα από εκεί γρήγορα. Ναι, παιδάκι, μου αρέσει μέσα εκεί βλέπει μια ποιότητα δηλαδή. Κατάρτιση ήθου, συμπεριφορά. Προχτές πέσανε κάτι την Πινελίκια, δηλαδή. Να πει ότι η Χρυσή Αυγή που τα ρίχνει, αλλά θέλω να πω γενικά, το Πινελίκι είναι τι γήπεδο. Και άκουσα προχτές, πού ρε, πού γά, πού θα σου γά. Δηλαδή, αυτά είναι αυτά που σου λέω εγώ εσένα πριν από. Στο γήπεδο. Θέλω να στεναχωρήσω λιγάκι λέγοντας το εξής. Κοίτα, αυτοί που στέλνουμε εκεί μέσα, και άρα και τώρα είναι εκεί. Είναι αυτοί που ψηφίζουμε και άρα είναι η εικόνα και ομοίωση της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Είναι η εικόνα συμφωνώ. Και ομοίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα το αναλύσω γιατί θα σου κάνω κακό με αυτό που είπες. Ναι. Γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Σε όλοι πρέπει να πάμε τώρα σε μια πράξη ιδιωτικής οικονομίας. Πρέπει να πάμε αμέσως σε ρυθμιστικά μηνύματα και γρήγορα, ούτε time out, λιγότερο και από αυτό, πίσω. Όταν το αποτόνισα λιγάκι να τραγουδήσω στο μπάνιο μου. Ναι. Στον μπάνιο μου. Έφυγε η κόμενα. Όχι. Έλεγε η μάνα μου, σε παρακαλώ, Βασιλάκι μου, σταμάτα μας βασανίζεις, αγόρι μου. Είμαστε πάντα στο βράδυ και είμαι με τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Στο Facebook. Βλέπω έχεις μια ζήτηση. Στο Facebook το έχεις για πολιτικό λόγο ή να σου γράφει ως μεθαμάστρια I love Kiki. Kiki από Κικίλια. Ψήφο ρίχνει ή τίποτα άλλο θέλει μόνο. Αυτή η love Kiki τη βρήκες. Δεν ξέρω, είναι και άλλες πολλές. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Έχω βάλει και παρακολουθούν μέρες. Δεν ξέρω τι λες εσύ και τι βλέπεις. Αλλά εγώ πολύ νωρίς πίστεψα στα social media. Έλα, το είδα από κοντά, Πέτρο. Το είδα... Το κορίτσι αυτό. Θυμάσαι ο Αλέξο Γιάννου ήρθε να συμπαίξει μου στον Πανιόνιο. Ναι. Και μετά πήγε στο Illinois και είχε. Αυτό το ξέρω, ναι. Πήγε στο Illinois, ήταν από εκεί πέρα, Ελληνοαμερικάνος, και είχε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Illinois, τον Μπαράκ Ομπάμα. 1997. Και περπάτησε μαζί του και τέλος πάντων ένα σύμβουλό του και δίπλα του μέχρι και τις εκλογές Αμερικανικές τις πρώτες. Και πήγα εκεί λοιπόν πριν τις εκλογές να δω
πώς έχουν στήσει την εκστρατεία τους κλπ. Είχαν ξυλώσει ένα παλιό εργοστάσιο, είχαν βάλει μικρά γραφιάκια με plexiglass, είχαν πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες που τουιτάρανε και σερφάρανε και έκανε μια ενεργή καμπάνια. Έκανε τη μεγαλύτερη ενεργή καμπάνια της ιστορίας της Αμερικής εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο για να βγάλει πολύ πιο πολλά χρήματα για την καμπάνια του. Ναι. Και ξέρω εγώ, Twitter έχω άγχος και είχε 6 εκατομμύρια retweet. Έτσι έγινε τότε. Συμφωνώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ το πιστεύω αυτό πολύ. Και ασχολούμαι εγώ με τα social media μου και μου αρέσουν και μια χαρά. Αυτό. Απλά μην το κάνεις πολύ, ξέρεις, πολύ εργολαβικό και βάζεις άλλους με την έγκυα. Αναγκαστικά θα βάζεις και άλλους. Διότι πολλές φορές φαίνεται ότι είναι έτσι, business as usual. Δηλαδή δεν φαίνεται προσωπικός παλμός. Θέλει. Ας δουν, να κρίνουν. Θέλει κατάθεση. Μου αρέσει. Ξέρεις, μια μαγιά και ένα αστείο καμιά φορά και ένα σπάσιμο. Νομίζω τώρα. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Όποιος δει το Instagram θα καταλάβει. Okay. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς προλαβαίνεις τώρα. Να εγχειρίζεις καμιά φορά και να πηγαίνεις και στη Βουλή και να κάνεις και περιοδίες και να πηγαίνεις και στο κόμμα. Δηλαδή, τι ώρα πας, κατά τις 5 το πρωί. Το τίμημα το πληρώνεις. Το τίμημα κάθε πότε μπορείς να πας. Η ξεκούρασή σου είναι στην προσωπική ζωή το τίμημα. Τρέχεις όλη μέρα. Είμαι συνηθισμένος. Αυτό το κάνω πολλά χρόνια, το ξέρεις εσύ. Τρέχεις όλη μέρα. Πριν από τη Βουλή έχει χειρουργία, μετά έχει γραφείο, μετά άλλους χειρούς ασθενές. Να είναι καλά ο. Κατάλαβα. Η κοπέλα δεν. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Δεν έχει χρόνο, ναι. Αλλά εγώ έχω και μια αμφιβολία, διότι μια φορά που έπεσα στα χέρια σου, είχα μια δύσκολη εμπειρία. Την έχω καταγράψει σε βίντεο όμως. Στην ιατρική υπάρχει πάντα και μόνο η αλήθεια, έστω και πολλές φορές σκληρή. Πέτυχες καλά. Σ' άρεσε, αγόρι μου. Άι, πείτε, το έκανες κιόλας. Δεν μου λες, γιατί ακούγαμε την μπάντα προηγουμένως και έπαιζε Class Rock the Casbah. Και σε είδα περιέργως, ας πούμε, να ξέρεις και τα λογάκια και να κρύβεσαι, να γυρνάς από την κάμερα και να τα λες προς τα δω. Το έχεις στο κλαμπέ ή είσαι του μπουζουκιού. Πλέον είμαι πιο πολύ της ελληνικής μουσικής. Και είμαι και παράφωνος. Έχει μεγάλο σύστημα. Και είμαι και παράφωνος. Ήμουνα πιο πιτσιρικάς, πιο πολύ της ξένης. Έιτις κλπ. Τώρα θέλω να σου πω ότι όταν το αποτόνισε λιγάκι να τραγουδήσω στο μπάνιο μου. Ναι. Στο μπάνιο μου. Έφυγε η κόμενα. Όχι. Έλεγε η μάνα μου, σε παρακαλώ Βασιλάκι μου, σταμάτα μας βασανίζεις αγόρι μου. Ότι πας σε μπαρ και εστιατόρια και αυτά, πας και το ξέρω και σε έχω δει. Αλλά ας πούμε σε μπουζουξίδικο πας ή είναι κακό ας πούμε. Στο Ρέμο θα πήγαινε σε ρωτώ. Πάω, απλά δεν προκαλώ. Στο Βέρτη, στο Ρέμο, στη Βύση. Το χειμώνα πήγες που δεν άλλα παιδί μου ή όχι. Πήγα και στο Ρέμο, πήγα. Είναι κακό. Και άκου να σου πω. Εμένα μου τη δίνει αυτό το. Κάποιοι την κοπανά από εδώ πέρα πάνε στο Ντουμπάι, πάνε στο εξωτερικό, πάνε γύρω-γύρω κλπ. Εγώ αυτός που ήμουν, είμαι, θα εξακολουθώ να συμπεριφέρομαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Και μην μου πεις ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με την πολιτική, γιατί politics, πολιτική. Υπάρχει παντού. Και στον έρωτα υπάρχει. Το πώς φλερτάρεις. Υπάρχει παρέα αντρική. Η οποία θα μιλήσει για γκόμενες, θα μιλήσει για μπάλα και για πολιτική. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Και να πει και το κάνω, συζητάει όλη την ώρα. Ρε φίλε, υπάρχει και με τους συνεργάτες του. Πώς προσεγγίζεις, πώς τους κερδίζεις, πώς είστε μια ομάδα. Υπάρχει με πώς στις κοινωνικές σου σχέσεις. Παντού είναι η πολιτική. Mm. Παντού. Εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία μπασκετικού χαρακτήρα. Δεν κάνω πλάκα. Μπασκετικού χαρακτήρα. Δηλαδή δίνω, δίνει, είναι ο ένα, είναι ο άλλο, είναι ο άλλο. Πα και κερδίσουμε. Γιατί συνέχεια γκολ τρώμε. Συνέχεια καλά και τρώμε. Έχετε δει τον Κωστόπουλο που δεν παίζει μπάσκετ ή μπάλα. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Εγώ θα χάσω, ρε. Δεν θα χάσω. Αλλά τη δίνω την μπάλα στον ψηλό, κατάλαβες. Θέλει να χάσει ποτέ, δηλαδή ποτέ, ποτέ θα κάνει. Αν έρθεις εδώ για τη θύμηση. Θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ποτέ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που τα έχασες τα κιλά αυτά. Έκανες δίαιτα. Τελείωσε η εποχή του Υπουργείου και μπορείς να κάνω πάλι λίγο προπόνηση. Μήπως είναι λόγω ότι είσαι αραβωνιασμένος και σου είπε μάζεψε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πολύ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ. Μαζεύομαι και χαιρετώ. Yeah.
Αυτό ήταν το βράδυ για άλλη μία φορά. Τελειώσαμε τέτοια ώρα που είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε, να πάξουν και άλλα πράγματα το βράδυ στη ζωή σας, όπως ο ύπνος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας είδατε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά περισσότερο θέλω να ευχαριστήσω το υπέροχο κοινό μας σήμερα που εδώ σήμερα τάσπασε.